Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω καταλάβαμε από την πολύ αναλυτική παρουσίαση της συντρόφισσας ότι οι βασικοί άξονες της πολιτικής όλων των ως τώρα κυβερνήσεων στην υγεία είναι κοινοί, παρά τις επιμέρους διαφοροποίησης. Ανεξάρτητα δηλαδή του τρόπου διαχείρισης, ο στόχος όλων είναι η ελαχιστοποίηση των δωρεάν παροχών στα λεγόμενα βασικά πακέτα, η μείωση των κρατικών δαπανών και η αύξηση αντίστοιχα της ατομικής ευθύνης για τις πληρωμές για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας. Έχει σημασία κατά τη γνώμη μας να υπενθυμίσουμε, να το ξέρουμε καλά, ότι οι κομμουνιστές όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστάτησαν απέναντι σε όλες τις αντιδραστικές αλλαγές στον κλάδο της υγείας. Εμείς διαμορφώσαμε το κριτήριο ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα που θα χρυσοπληρώνουμε και ούτε θα γίνει προνόμιο των λίγων. Ήταν η δική μας πρωτοπόρα δράση όλα αυτά τα χρόνια η επίμονη και συστηματική δουλειά από τα κάτω, μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα κέντρα υγείας, μέσα στις δομές πρόνοιας. Η παρέμβαση των κομμουνιστών στο κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθυστερήσει, να δημιουργήσει εμπόδια, να μην είναι περίπατος για κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργό να περάσει το εκάστοτε αφήγημα. Θυμίζω ενδεικτικά την παρέμβασή μας και τελικά την ακύρωση της ημερίδας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το Δεκέμβριο του 2019, όπου ο τωρινός υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Εξαδάκτυλος, ως πρόεδρος του ΠΙΣ, θα επιχειρούσε για λογαριασμό της κυβέρνησης, κάνοντας πάλι τη βρώμικη δουλειά, να εξοραίσει τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να μας πείσει τάχα για τα ωφέλη και την αναγκαιότητά τους. Πρωτοστατώντας φυσικά στο πώς να προωθήσουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για να υποταχθεί πλήρως η δημόσια υγεία στην άγρια κερδοσκοπία. Για κακή τους τύχη, τους πρόλαβε η πανδημία λίγους μήνες μετά, που εκεί βέβαια ξέχασαν να συμπράξουν με τον ιδιωτικό τομέα για να μην πεθαίνει κόσμος. Η πανδημία αποδόμησε ένα προς ένα τα επιχειρήματα των κυβερνήσεων για την υγεία, κυριολεκτικά ξεφτύλισε τα πρότυπά τους, τα καπιταλιστικά εμπορευματοποιημένα δημόσια συστήματα υγείας. Και αυτό το αποκαλύψαμε με όλους τους τρόπους. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε τους χιλιάδες νεκρούς στην Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, τον G7. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, χάρη στη δική μας πρωτοπόρα στάση, έγινε η πρώτη κινητοποίηση που έσπασε την απαγόρευση, που απέτησε μέτρα προστασίας, στελέχωση των νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας. Τότε που η κυβέρνηση μας έλεγε να μείνουμε σπίτι και να πάρουμε την ευθύνη αν αρρωστήσουμε. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ θα λογαριαζόταν μετά και πρότεινε κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας, έτσι για να τους ξεπλύνει άλλη μια φορά. Τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ έβαζαν πλάτη για να ταΐζονται οι κλινικάρχες με εκατομμύρια ευρώ, όταν το αίτημα που κυριάρχησε, πάλι με δική μας επιμονή, ήταν να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Τελικά, ζήσαμε γεγονότα και εξελίξεις που κάποιοι ίσως ποτέ δεν περίμεναν ότι θα ζήσουμε και που πάνω απ' όλα έδειξαν τα ιστορικά, τα ξεπερασμένα όρια αυτού του σάπιου συστήματος. Αντί όμως τα τραγικά αποτελέσματα της πανδημίας να αποτελούν μάθημα, επιταχύνθηκαν τα μέτρα που υποβαθμίζουν και εμπορευματοποιούν ακόμα περισσότερο το σύστημα υγείας και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αμύθιτα κέρδη στις μεγάλες ιδιωτικές αλυσίδες της υγείας και τα πλεονάσματα στον κρατικό κορβανά από τις τσέπες μας. Και έτσι φτάσαμε σήμερα στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και την κατάργηση της πλήρης αποκλειστικής απασχόλησης στους γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι θα μπορούν, λέει, πλέον να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Είναι άλμα σε αυτή την κατεύθυνση, ενίσχυσης δηλαδή της επιχειρηματικής εμπορευματικής λειτουργίας του κατόνομα πλέον δημόσιου νοσοκομείου. Και εκεί όμως δείξαμε το δρόμο να μπλοκάρουμε τα απογευματινά χειρουργία και τα σχέδια της κυβέρνησης στην πράξη. Καλέσαμε κάθε έντιμο συνάδελφο να κάνει τη μοναδική αξιοπρεπή επιλογή, να μην δηλώσει συμμετοχή στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Σε κάθε νοσοκομείο έγιναν μαζικές κινητοποιήσεις, καταγγελίες για χειρουργία εκτός λίστας, ακόμη και ογκολογικών περιστατικών.
Κάναμε αίτηση ακύρωσης της κοινή υπουργική απόφασης για τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόλις χθες αναβλήθηκε στα Γιάννενα απογευματινό, δηλαδή επιπληρωμή, ογκολογικό χειρουργείο και ο ασθενής θα χειρουργηθεί την ίδια μέρα σε έκτακτο πρωινό, δηλαδή δωρεάν χειρουργείο. Πώς έγινε? Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, αυτή είναι η δράση μας, αυτά θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάθε άνοδο στο κίνημα, στις εκλογές, παντού, θα κατατεθεί στους αγώνες. Από την πείρα της πανδημίας και την πορεία ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας και στη χώρα μας και αλλού, προκύπτει ότι οι έννοιες αγαθό και επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Είτε η υγεία θα είναι εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα αγοράζεται, είτε θα είναι αγαθό που θα προσφέρεται σε όλους ισότιμα και δωρεάν από το κράτος. Κάθε βήμα ιδιωτικοποίησης, κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης φέρνει νέα δεινά, θα ενισχύει το θάνατο και την ασθένεια. Αυτό το συμπέρασμα, σύντροφοι και φίλοι, ριζώνει όλο και περισσότερο στη συνείδηση των εργαζομένων στην υγεία και το συναντάμε στην καθημερινή συναναστροφή με τους συναδέλφους. Απευθυνόμαστε σε αυτούς με παραπάνω θάρρος και απέτηση. Καλούμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που μας στηρίζουν στις αρχαιρεσίες των σωματείων, που συμπορεύονται μαζί μας στο κίνημα, να κάνουν το βήμα, όσοι δεν το έχουν κάνει, και στις κάλπες που θα στηθούν το Ιούνιο για τις ευρωεκλογές, να στηρίξουν αποφασιστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ.